Παιδιά, συγγνώμη για την τηλεμορία σήμερα. Είχαμε κάποια πρόβλημα στα νέα κτίρια ηλεκτρολόγων, δεν είχαμε κλειδιά λόγω κατάληψη. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως σας ταλαιπωρήσαμε. Οπότε, επειδή αργήσαμε, ας κάνουμε όποιος έχει χρόνο να μείνει στο τέλος λίγο παραπάνω για να προλάβουμε να τελειώσουμε αυτά που έχουμε να πούμε. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα επειδή διαβάσαμε και τις αξιολογήσεις σας και ακούσαμε διάφορα που λέγατε σχετικά με PHP MySQL, ότι δεν είναι πλήρως κατανοητά ακόμα, είπαμε να κάνουμε ένα μάθημα με πολλά παραδείγματα. Οπότε αυτό είναι το σημερινό μάθημα. Αλλά πριν από αυτό θα πούμε μερικά ακόμα πράγματα για MySQL, που δεν προλάβαμε να καλύψουμε την προηγούμενη φορά. Και μετά θα κάνουμε ένα παράδειγμα μιας πλήρους εφαρμογής, που θα έχει ένα σύστημα χρηστών με είσοδο έξοδο, δημιουργία λογαριασμού και κάποιες δυνατότητες που θα χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων. Οπότε θα αποκτήσετε μια καλή ιδέα για το πώς συνδυάζεται η PHP με το client side κώδικα και με την βάση δεδομένων MySQL. Ωραία. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά τα ψευδόνυμα στυλών. Εκτός από ψευδόνυμα στυλών υπάρχουν και τα ψευδόνυμα πινάκων. Αυτό είναι χρήσιμο, θα το δούμε στη συνέχεια. Η σύνταξη είναι αυτή. Μπορώ να έχω ένα απλό ερώτημα που να έχει ένα ψευδόνυμο. Βλέπουν όλα τα εδώ πέρα. Ωραία. Εδώ δίνω ένα ψευδόνυμο στον πίνακα, αλλά δεν το χρησιμοποιώ ακόμα. Αυτό, όπως έχω γράψει εκεί πέρα, δεν έχει κάποια επίπτωση στα αποτελέσματα. Ο πίνακας αποτελέσματος είναι ακριβώς ο ίδιος. Η χρησιμότητα των ψευδονύμων είναι στη δομή του ερωτήματος. Θα το δούμε τώρα αμέσως. Λοιπόν, εδώ έχω κάνει μία ένωση όπου χρησιμοποιώ ψευδόνυμα στους πίνακες και χρησιμοποιώ το ψευδόνυμο για να αφαιρθώ στα παιδεία. Αντί να χρησιμοποιώ ολόκληρο το όνομα του πίνακα, δίνω κάποιο ψευδόνυμο και το κάνω αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, έχω δύο πίνακες, τον Students και τον Schools. Τους δίνω το ψευδόνυμο Α και Β αντίστοιχα. Και μετά στο On Close που έχω γράψει εκεί πέρα, χρησιμοποιώ το ψευδόνυμο του πίνακα αντί για ολόκληρο το όνομα του πίνακα για να αναφερθώ στις στήλες του. Και το ίδιο και στα παιδιά που επιλέγω. Εντάξει. Αυτοένωση. Τι σημαίνει αυτό? Ένωση ενός πίνακα με τον εαυτό του. Είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα ότι μπορεί να κάνω απλή ένωση ή αριστερή ένωση ενός πίνακα με κάποιο άλλο και μετά το αποτέλεσμα να το ξανακάνω ένωση. Αλλά εδώ έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Εκτός από ένωση κάποιου πίνακα με κάποιον άλλον, μπορώ να κάνω και ένωση ενός πίνακα με τον εαυτό του. Στο παράδειγμα θα δούμε τη χρησιμότητα αυτού του πράγματος. Έχω εδώ κάποια δεδομένα. Είναι ένας πίνακας με ανθρώπους. Η πρώτη στήλη είναι ένα input το οποίο είναι το πρωτεύον κλειδί και auto increment. Οι δύο επόμενες στήλες είναι το όνομα και το επώνυμο τύπου text. Και η τελευταία στήλη είναι τύπου int. Και αυτός ο πίνακας περιγράφει το εξής. Περιγράφει κάποιους ανθρώπους και για τον καθένα τον πατέρα του, αν τον γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, μπορείς να πας λίγο παραπέρα. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει μια αναφορά από τον πίνακα στον εαυτό του, αλλά σε διαφορετικές εγγραφές. Δηλαδή, εδώ μας λέει ότι ο Γιώργος Θάνου έχει πατέρα τον Δύο. Ποιος είναι ο Δύο? Ο Μπόμπης Τσακνής. Αυτή είναι η αναφορά που υπάρχει από τον πίνακα στον εαυτό του. Και αντίστοιχα βλέπετε και κάποιες άλλες αναφορές εδώ πέρα, προχωρώ το λίγο. Ξανά, ο Μπόμπης Τσακνής έχει δύο γιους, τον Γιώργο Θάνου και τον Βασίλη Πιζάνου. Ενώ το 4 εδώ πέρα δείχνει ότι ο Ανδρέας Κρακαβίτσης είναι ο γιος του Νίκου Λεβέντη. Εντάξει. Και το 5 πάλι έχει μια τέτοια αναφορά. Πήγαινε λίγο πίσω. Ωραία. Είναι κατανοητό αυτό πώς δουλεύει. Τι αντιπροσωπεύει αυτός ο πίνακας. Ας το κάνω και σε ένα σχήμα. Ουσιαστικά το χρησιμοποιώ για να αναπαραστήσω ένα δέντρο αυτό.
την ξέχασα. Ανδρέας ή κανένα γονείς. Ο Ανδρέας είναι ο γιος του Νίκου. Ωραία. Έχουμε τα δύο γενεολογικά δέντρα. Έτσι, με αυτό το πίνακα αντιπροσωπεύω αυτό, ότι ο Πάπης έχει δύο παιδιά, τον Βασίλη και τον Γιώργο. Ο Νίκος έχει παιδί τον Ανδρέα και ο Ανδρέας τον Μανώλη. Όπου έχω μηδενικά στο Father ID, σημαίνει ότι δεν γνωρίζω, δεν έχω καταγράψει στην βάση δεδομένων μου ποιοι είναι οι πατέρες. Εντάξει, η δομή είναι κατανοητή αυτή. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Σκεφτείτε, αν έχω μια δεντρική δομή που θέλω να αποθηκεύσω σε μια ιστοσελίδα, για παράδειγμα, στο YouTube θα έχετε προσέξει ότι σε ένα σχόλιο που γίνεται μπορεί κάποιος να απαντήσει και να φανεί από κάτω. Οπότε χρειαζόμαστε αυτή τη δεντρική δομή. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αποθηκεύεται. Ωραία, ας δούμε κάποια ερωτήματα πάνω σε αυτό. Τι λέει, να βρούμε κάθε άτομο και το όνομα του πατέρα του. Κάνω ένωση ενός πίνακα με τον εαυτό του. Ο πίνακας είναι το... Για γράψει εκεί πέρα, είναι πίκο λέγεται. Και το άλλο. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, ο πίνακας είναι ο people και του δίνω στην πρώτη περίπτωση εδώ πέρα το ψευδόνυμο child και εδώ το ψευδόνυμο father. Το ότι του δίνω το συγκεκριμένο ψευδόνυμο δεν αλλάζει κάτι στη λογική. Το κάνω για να μπορώ να καταλαβαίνω τι εννοώ. Ωραία, και εδώ κάνω ένα left join, αριστερή ένωση, όταν ισχύει αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Θα φτιάξει πρώτα, όπως είχαμε πει, όλους τους πιθανούς συνδυασμούς του ενός πίνακα με τον άλλον και άρα θα πάρει τον Πάπη, για παράδειγμα, με τον Βασίλη, τον Πάπη με τον Ανδρέα, με τον Αφιξής και μετά θα κρατήσει εκείνες τις γραμμές όπου ισχύει η συνθήκη. Και η συνθήκη τι λέει, ότι το αναγνωριστικό του πατέρα που αποθηκεύουμε στο πίνακα του παιδιού, που είναι αυτός που είναι στα αριστερά, αυτός εδώ, είναι ίσως με το ID του πατέρα. Εντάξει, πάμε λίγο πίσω να δούμε και το... Άρα, ο πίνακας αποτελέσματος τη στιγμή που κάνω την ένωση χωρίς να φιλτράρω, τι είναι αυτή η γραμμή με όλες τις άλλες γραμμές. Αυτή η γραμμή με όλες τις άλλες γραμμές. Αυτή η γραμμή με όλες τις άλλες. Αλλά ποιες είναι αυτές που βγάζουν νόημα? Είναι εκεί όπου το father ID αυτό έχει στα δεξιά του το ίδιο person ID. Εντάξει. Δείτε το. Δεν πήγαινε λίγο και στο ερώτημα. Ωραία. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Οπότε το αποτέλεσμα με αυτό θα είναι αυτό. Βλέπετε, οι δύο πρώτες στήλες αφορούν τον αριστερό πίνακα, η τελευταία στήλη αφορά τον δεξί πίνακα. Και τι, για κάθε άνθρωπο γράφω το όνομα του, το όνομά του και το όνομα του πατέρα του. Αυτό είναι αυτό που έχω επιλέξει. Πήγαινε και λίγο σε ένα στερότυπο. Βλέπετε τα παιδιά που έχω επιλέξει. Έχω επιλέξει το όνομα, το επώνυμο και το όνομα του πατέρα. Κάνοντας την ένωση στον πίνακα. Πάμε λίγο παρακάτω ξανά. Ωραία, βλέπετε, επειδή έχω κάνει αριστερή ένωση, όταν δεν γνωρίζουμε τον πατέρα, το πεδίο father name είναι null. Εντάξει, ας δούμε το ερώτημα αυτό. Θέλουμε να γράψουμε ένα ερώτημα που να κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάποια ιδέα για το πώς θα το κάνω. Ποια ήταν η ερώτηση να επιλέξουμε? Να βρούμε όλα τα παιδιά του Μπάμπη θέλουμε. Πείτε τη σκέψη σας, ακόμα δεν χρειάζεται να είναι σωστή, θα την προχωρήσουμε μαζί. Τι σκέφτεσαι να κάνουμε, ναι. Δεν είναι select, παρόλο με αυτό που γράφουμε πριν, ναι. Έχει στο select child.name, child.surname,
Και απλά στο τέλος θα έχει και ένα web που θα είναι father.name ή στο πάνω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, για να το δούμε. Εντάξει, είναι το ίδιο πράγμα με πριν, μόνο που έχω βάλει ένα φίλτρο, έτσι. Ένα web. Άρα κρατάω μόνο εκείνα τα οποία στο father name έχουν above. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω. Να, ναι. Αυτό δεν γίνονταν πιο εύκολα, αν απλά λέγαμε ότι πήγαινε να select, ξέρω εγώ, name is your name where το father ID. Ναι, η ερώτηση είναι δηλαδή, το πρόβλημα εδώ είναι ότι ξέρουμε το όνομα του πατέρα, αλλά όχι το ID. Εναλλακτικά, ένας πιο εύκολος τρόπος να το σκεφτούμε είναι ότι θα μπορούσα να κάνω δύο ερωτήματα. Το πρώτο για να βρω το όνομα, το ID εκείνου που έχει το όνομα αυτό, και το δεύτερο για να επιλέξω τα παιδιά του. Αλλά εδώ το κάνουμε ένα ερώτημα. Ωραία. Μπορούσαμε. Ποιοι είναι εκείνοι για τους οποίους δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο πατέρας τους. Καταρχάς θα χρειαστώ κάποια ένωση. Να κάνω. Και γιατί. Τι σκέφτεστε. Τι θα ενώσω και με ποιον τρόπο. Να χρησιμοποιήσω αριστερή ένωση, απλή ένωση. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε όμως πριν, όμως στο πέρα θα πάρουμε με τούτο. Αχα. Είναι καλή ιδέα αυτή. Ναι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε όμως έχουμε ιδέα. Σωστό είναι γι' αυτό. Ναι. Μπορώ δηλαδή να κρατήσω εκείνους που έχουν father ID 0 ή να κρατήσω εκείνους όπου μετά την αριστερή ένωση στη συγκεκριμένη στήλη έχουν νου. Εδώ το έχω κάνει με τον πρώτο τρόπο. Ο δεύτερος τρόπος ήταν και πιο γρήγορος μάλιστα. Αλλά έχει το ενδιαφέρον ότι μπορώ να ελέγξω τις στήλες που δεν ταιριάζουν στην αριστερή ένωση με αυτόν τον τρόπο. Που έχει πολλές εφαρμογές για πιο περίπλοκα ερωτήματα. Ωραία, είναι κατανοητό αυτό που δουλεύει. Πάει και βρίσκει, πάει και ενώνει τον πίνακα με τον εαυτό του. Κάνει αυτή την ένωση, κρατάει τις γραμμές που το παιδί αντιστοιχεί στο σωστό πατέρα, αλλά αν κάποιο παιδί δεν βρει καμία αντιστοιχία, τότε στη συγκεκριμένη στήλη του δεξιού πίνακα γεμίζει τη τιμή με νου. Και μετά φιλτράρει εκείνες που έχουν το νου. Και άρα κρατάω μόνο αυτά, μόνο εκείνες τις εγγραφές που δεν έχουν πατέρα. Έτσι. Ωραία. Εντάξει, αυτά σχετικά με την ένωση με τον εαυτό του ενός πίνακα. Η χρησιμότητα είναι για λίγο πιο περίπλοκες δομές δεδομένων, για δεδομικές δομές δεδομένων στην πραγματικότητα, για σχόλια σε κάποια ιστοσελίδα, για γενεαλογικά δέντρα και ούτω καθεξής. Εντάξει, όσοι έχετε κάνει και το μάθημα της ΣΥ, θα έχετε δει χρησιμότητα των δέντρων. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το αναπαριστάτε σε SQL. Ωραία, ας δούμε και το τελευταίο πράγμα για MySQL που ήθελα να σας πω πριν προχωρήσουμε στο παράδειγμα και είναι η ομαδοποίηση. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε αρκετά χρήσιμα πράγματα και κυρίως στατιστικά πράγματα. Που σε μια βάση δεδομένων που έχει πολλές εγγραφές είναι συχνά πολύ χρήσιμο να εξάγουμε στατιστικά. Τι κάνει το GroupPy. Στον πίνακα αποτελέσματος, πολλές εγγραφές τις ενώνει σε μία. Και μας επιτρέπει να βγάλουμε κάποια στατιστικά με τις εγγραφές που έχουν ομαδοποιηθεί. Ας το δούμε σε ένα παράδειγμα. Για πήγαινε πίσω. Πίσω. Ωραία. Πάτσε στο πήγαινε. Πιο πριν. Εδώ. Ωραία. Εντάξει, εδώ έχω πάλι ένα πίνακα με ανθρώπους. Έχω το name και το surname. Ωραία, είπε χώρα το. Λοιπόν, λέω εδώ θα κάνω ομαδοποίηση με βάση το όνομα. Τι σημαίνει αυτό. Με τη στήλη name. Σημαίνει ότι όσοι έχουν την ίδια τιμή στη στήλη name θα ενωθούν σε μία εγγραφή στον πίνακα αποτελέσματος. Οπότε το αποτέλεσμα, να βλέπετε, ο Νίκος με τον Νίκο έχουν το ίδιο, την ίδια τιμή και ο Ανδρέας με τον Ανδρέα και τον Ανδρέα έχουν και αυτή την ίδια τιμή στη στήλη name. Οπότε θα ομοδοποιηθούν. Και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Ο Μπάμπης είναι μόνο ένας, οπότε δεν ομοδοποιήθηκε, έμεινε όπως ήταν. Το επίθετο ότι είναι όπως είναι. Ο Νίκος και ο Ανδρέας ομαδοποιήθηκαν. Στη στήλη surname έχω γράψει ερωτηματικά. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει όχι ότι θα πάρει την ίδια την τιμή ερωτηματικό, αλλά θα πάρει μία από αυτές τις τιμές. Απλά δεν μπορώ να ξέρω ποια. Θα πάρει μία από τις τιμές που έχουν ομαδοποιηθεί. Στην περίπτωση του Νίκου, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι ο Λεβέντης, ενώ στον Ανδρέα θα μπορούσε να είναι ο Καρκαβίτσας. Εντάξει, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, όμως εξαρτάται από τον τρόπο που λειτουργεί η MySQL. Πολλές φορές όμως μπορεί να είναι χρήσιμο. Τώρα ας κάνουμε ομαδοποίηση με βάση τη δεύτερη στήλη. Θέλει να σκεφτεί κάποιος ποιες εγγραφές θα ενωθούν. Ναι. Ο Παναλέτ.
Ωραία, ο Παναρέτου με τον Παναρέτου. Οπότε, πόσες εγγραφές θα έχει ο πίνακας αποτελέσματος τελικά? Ναι, σωστά, θα έχει 5. Για να το δούμε. Ωραία, θα γίνει αυτό δηλαδή, και στο όνομα του Παναρέτου μπορεί να έχω ή Νίκος είτε Ανδρέας. Ανάλογα τι θα τύχει, δεν μπορώ να το προβλέψω. Ωραία, αυτό δεν φαίνεται και πολύ χρήσιμο από μόνο του, αλλά σε συνδυασμό με μερικές συναρτήσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμο, θα τις δούμε τώρα. Λοιπόν, ας δούμε πρώτα ένα παράδειγμα. Εδώ βρίσκω τα διαφορετικά μικρά ονόματα που υπάρχουν στον πληθυσμό. Και προχώρετε. Κατανοητό αυτό. Άρα, αν έχω μία τάξη και έχω καταγράψει τα παιδιά που είναι μέσα, το όνομά τους, το επώνυμό τους και το καθεξής, αν θέλω να βρω όλα τα διαφορετικά μικρά ονόματα, μπορώ να κάνω αυτό το ερώτημα και να μην έχω επανάληψη στη στήλη name. Τώρα η χρησιμότητα του group by φαίνεται όταν χρησιμοποιούμε αυτές εδώ τις συναρτήσεις. Count, min, max και average. Εκτός από αυτές υπάρχουν και κάποιες άλλες, μπορείτε να τις βρείτε σε τεκμηρίωση της MySQL. Αυτές οι συναρτήσεις λέγονται και συναρτήσεις σύνοψης. Τι κάνουν? Αφού πραγματοποιηθεί η ομαδοποίηση, μπορώ να χρησιμοποιήσω μία από αυτές τις συναρτήσεις για να βγάλω κάποιο συμπέρασμα σχετικά με κάποιες από τις στήλες, από τις εγγραφές που έχω ομαδοποιήσει. Ή για το πλήθος τους, μπορώ να βρω πόσες γραμμές ομαδοποιήθηκαν, μπορώ να βρω την ελάχιστη τιμή μιας από τις στήλες των εγγραφών που ομαδοποιήθηκαν, εδώ τη μέγιστη και εδώ το μέσο όρο. Για στατιστικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Στο παράδειγμα θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Λοιπόν, εδώ έχω κάποιους φοιτητές με το βαθμό τους και το εξάμηνό τους. Και θέλω να εξάγω κάποια στατιστικά. Καταρχάς, το πρώτο που μπορώ να κάνω και δεν το έχω στο παράδειγμα είναι να μετρήσω πόσοι φοιτητές είναι σε κάθε εξάμεινο. Ο τρόπος που θα το έκανα αυτό ήταν θα ομαδοποιούσα με το εξάμεινο. Θα επέλεγα το εξάμεινο για να ξέρω ποιο είναι αυτό στο οποίο αναφέρομαι και θα χρησιμοποιούσα την count για να μετρήσω το πλήθος των εγγραφών που ομαδοποιήθηκαν. Εξάμεινο και σε αυτή εδώ τη στήλη θα μου έβαζε το πλήθος των εγγραφών που έχουν ενωθεί. Αντίστοιχα για να μετρήσω όλους τους μαθητές, αυτό που θα μπορούσα να κάνω είναι να ομαδοποιήσω με κάτι το οποίο είναι κοινό σε όλους. Μπορώ να γράψω μια παράσταση εδώ πέρα, αυτό ας πούμε. Αν θέλω να ομαδοποιήσω όλες τις εγγραφές ενός πίνακα, μπορώ να παραλείψω τελείως το group by, αλλά αυτό δουλεύει μόνο με το κάθε. Οπότε αυτή εδώ η σύνταξη που έχω γράψει μετρά τις εγγραφές ενός πίνακα. Ας δούμε ένα πιο ωραίο παράδειγμα εδώ πέρα που βρίσκω το ελάχιστο, το μέγιστο και το μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των μαθητών με βάση το εξάμεινό τους. Βλέπετε, έχω η πρώτη στήλη που επιλέγω είναι το εξάμεινο, είναι κοινό για όλους, για όλες τις εγγραφές που έχουν ομαδοποιηθεί. Και μετά παίρνω το ελάχιστο από μία στήλη, το μέγιστο από μία στήλη και το μέσο όρο από μία στήλη. Δίνω ψευδόνυμα για να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω αργότερα. Ναι, students. Ωραία, ας δούμε το αποτέλεσμα σε αυτό. Και έχω αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, μία εγγραφή για κάθε διαφορετικό εξάμεινο, την ελάχιστη βαθμολογία στη δεύτερη στήλη, τη μέγιστη βαθμολογία στη τρίτη στήλη και την μέση βαθμολογία στη τέταρτη στήλη. Αυτός είναι ο τρόπος που κάνω στατιστικά. Ωραία. Αυτά σχετικά με MySQL. Τώρα να σας δείξουμε ένα παράδειγμα σε PHP και MySQL, πολύ πρακτικό. Θέλεις να σηκωθείς να το δείξεις, να το γράφω? Έχω κάποια στιγμή. Να δείξουμε το αποτέλεσμα. Όχι, ας το φτιάξουμε. Λοιπόν, η εφαρμογή μας θέλουμε να κάνει το εξής. Να έχει ένα σύστημα με χρήστες
να μπορώ να κάνω login logout, να μπορώ να δημιουργήσω λογαριασμό και αφού κάνω είσοδο, μετά να μπορώ να αποστάρω ένα μήνυμα το οποίο να το δουν όλοι. Και αν έχω μια λίστα με όλα τα μηνύματα που τα βλέπουν όλοι. Και στη λίστα, εκεί που είναι το μήνυμα, να φαίνεται και το όνομα αυτού που το έχει στείλει. Οπότε, για να το φτιάξω όλο αυτό, θα χρειαστώ μια βάση δεδομένα. Θέλει κάποιο να μου προτείνει το σχήμα που θα χρειαστώ για αυτό. Χρειάζομαι ένα σύστημα χρηστών, οι οποίοι μπορούν να γράφουν και αυτά που γράφουν θέλουμε να μπορούν να τα βλέπουν όλοι. Ποια είναι τα αντικείμενα τα οποία θέλω να αποθηκεύσω εδώ πέρα. Θα θες να φτιάξουμε τη βάση. Όχι, να ακούσουμε λίγο το σχήμα πρώτα και μετά να το φτιάξω. Τι είναι αυτό το PMA. Αυτό το PMA. Αυτό τι είναι, κάτι για έρευνες. Σήκωσε το χέρι σου, θα το. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα που βλέπουμε. Να το δείξαμε την προηγούμενη φορά. Α, σωστά. Λοιπόν, ποια είναι τα αντικείμενα που θέλω να αποθηκεύσω. Ναι. Το όνομα χρήστη, το κωδικό. Ωραία. Ας το γράψω στις υπέρες. Καμία άλλη ιδέα. Το κείμενο που έχει γράψει. Την ώρα που το έχει. Αν επιτρέπουμε να κάνει κάποιο edit επίσης, θα μπορούσαμε. Κάποια άλλη ιδέα. Καταρχάς, έχουμε πει κάποια πράγματα εδώ πέρα, αλλά θα πρέπει να τα χωρίσω σε πίνακες αυτά. Ποια είναι τα αντικείμενά μου και ποιες είναι οι ιδιότητες μου. Ναι. Βασικά θέλουμε χρήστες. Ωραία. Και κείμενα. Πώς θα το πούμε. Κάθε χρήστη μπορεί να κάνει πολλά. Είπαμε επίσης ότι θέλω να ξέρω ποιος είναι ο χρήστης ο οποίος έγραψε το εκάστοτε post, αλλά εδώ νομίζω ότι δεν μπορώ να το δω όπως είναι. Οπότε θα χρειαστώ κάτι επιπλέον. Ναι. Θέλω να θέλω τους user ID και text ID. Ωραία. Ποιες από αυτές, δηλαδή, βλέπετε, βλέπουν όλοι εδώ πέρα, υπάρχει κάποιος που δεν βλέπει. Ωραία. Εντάξει, ο ένας είναι, ο πρώτος εδώ είναι ο πειράτης των χρηστών και ο δεύτερος είναι ο πειράτης με τα post. Ποια στήλη θα είναι πρωτεύων κλειδί στο καθένα. Ναι. Ωραία. Και πώς θα ειδείς τα posts. Ωραία. Εντάξει, και τι τύπους να χρησιμοποιήσουμε για την κάθε στήλη. Θέλει κάποιος να πει. Θα ναι. Στα ID θα πάρουμε integer. Ωραία. Το increment. Εντάξει, αυτό είναι το increment. Και σε αυτό μου. Αυτή εδώ θα είναι το increment. Ωραία. Δεν θα είναι το ίδιο. Γιατί κάθε φορά που προσθέτω ένα post, εντάξει δεν αυξάνεται, το ορίζω εδώ. Δεν αυξάνεται αυτόματα. Ωραία. Και εδώ, τι ζητήσεις θέλω να είναι. Χαρακτήρα. Ωραία. Ας το βάλω να είναι στο σκούμα. Στο τέξι δεν είναι πολύ μεγάλο. Έχει μεγάλο όριο. Εντάξει, μπορώ να το βάλω βαρτσάρα. Ας το βάλω. Ας βάλω και εδώ. Ωραία. Εδώ πέρα, κάποιος άλλος θέλει να πει ιδέες για τη στήλη text των posts και την create των posts. Ναι. Το πρώτο θα είναι text, ναι. Το άλλο date time. Ωραία. Οπότε, αυτό είναι το σχήμα. Ας το δημιουργήσουμε στο PHP-MyAdmin. Τώρα ο Πέτρος θα φτιάξει πρώτα μια βάση δεδομένων. Ναι. Δεν θα ήταν σωστό να παραπέμπουμε, ας πούμε, από το κατάλληλο το πίνακα των users μέσα στα post. Ποιο είναι το σχήμα που προτείνεις. Να έχουμε μια παραπάνω στήλη ας πούμε στους users. Ναι. Που... Πώς θα λέγεται αυτή η στήλη. Δεν το διάβασα, αλλά δεν το μπορούσαμε να το κάνουμε. Λες εδώ να έχω ένα post ID ας πούμε. Ναι. Και εδώ να μην υπάρχει το user ID. Ναι.
Αυτό προτείνεις. Ναι. Ωραία, ο συνάδελφος λέει, γιατί χρειάζομαι αναφορά από το posts στο users και να μην έχω αναφορά από το users στο posts. Να έχω μια στήλη, δηλαδή εδώ που λέει post ID. Και να είναι ένα ID. Έχει κάποια ιδέα γιατί δεν θα ήταν καλό αυτό? Θες, πολύ καλή ερώτηση, νομίζω κατατοπιστική. Ναι, εσύ. Μήπως γιατί κατά τη διάρκεια της συζήτησης εγώ θα πρέπει να φαίνεται ποιος χρήστης κάνει το κάθε post. Διάρκεια γίνει κάτι. Ναι, σχέδιση. Περίπου. Ναι, εσύ. Ναι, επειδή ο χρήστης θα απομένει πάρα πολλά από όλους. Σωστά. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αν έχω έναν χρήστη, αυτός μπορεί να κάνει πολλά post. Και ο άλλος μπορεί να κάνει κι άλλα. Εντάξει, αυτό θα ήταν ένα post. Αυτός είναι ο ένα και αυτός είναι ο δύο. Εντάξει, αν είχα εδώ, τώρα που είμαι εδώ, user ID, έχω αυτή την αναφορά εδώ πέρα. Το κάθε post ξέρει σε ποιο χρήστη ανήκει. Ενώ αν είχα μία αναφορά από εδώ εκεί, κάθε χρήστη θα μπορούσε να έχει ένα post μόνο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, μάλιστα στη θεωρία των βάσεων δεδομένων υπάρχουν και κάποιες ορολογίες για αυτά. Ας πούμε, η συγκεκριμένη σχέση λέγεται ένα προς πολλά. Όσοι έχουν παρακολουθήσει τις βάσεις, το ξέρετε. Ωραία. Εντάξει, εδώ φτιάχνουμε τη βάση, ορίζουμε ποιο θα είναι το correlation μας. Τι γίνεται. Ας το correlation, εντάξει. Ωραία. Έχουμε τη βάση, λέγεται lecture 13. Θα φτιάξουμε και ένα χρήστη τώρα. Έχουμε μπει με το χρήστη root. Ο χρήστης root δημιουργείται όταν γίνεται εγκατάσταση της MySQL. Τώρα θα φτιάξουμε έναν επιπλέον χρήστη. Τον λέμε seminar. Να βλέπουμε και το password για να το θυμηθούμε. Τι? Πάλι να φέρετε. Θα το δεις το γράψεις το άλλο. Ωραία, οπότε ας κρατήσουμε τα στοιχεία αυτά γιατί θα τα χρειαστούμε για να συνδεθούμε. Είναι το seminar είναι το όνομα χρήστη, η βάση δεδομένων lecture 13 και το password 123456. Ωραία. Να φτιάξουμε τους πίνακες. Να του δώσω δικαιώματα, φίλοι μου. Βάλε τσεκόρ. Ωραία, τώρα μπαίνουμε στη MySQL με το χρήστη που δημιουργήσαμε. Είναι χρήσιμο κάποιες φορές να μην χρησιμοποιείτε το χρήστη root στην εφαρμογή σας την ίδια, αλλά να το χρησιμοποιείτε οι ίδιοι για να κάνετε τις αλλαγές στο σχήμα σας, έτσι ώστε αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ασφαλείας στη βάση δεδομένων σας, να μην έχουν όποιος αποκτήσει πρόσβαση να μην έχει πλήρη πρόσβαση, αλλά όσο περιορίζεται. Τα δικαιώματα κάθε χρήστη μπορείτε να τα ορίσετε όταν φτιάχνετε το χρήστη σας. Ωραία, φτιάχνουμε ένα πίνακα εδώ πέρα. Εντάξει, ορίζουμε να είναι πρωτεύον κλειδί, όταν κρεμμένο, το user ID και τι άλλο θέλουμε, username και password. Τώρα, ίσως υπάρχει διαφωνία στον τρόπο που θα αποφτιάξουμε το κωδικό. Θα δούμε στο αντίστοιχο μάθημα ασφαλείας ότι... 20 θα βάλω. 20. Βάλε 20. Θα δούμε στο μάθημα ασφαλείας ότι ο κωδικός συνήθως δεν είναι τόσο σωστό να αποθηκεύεται αυτούσιο στη βάση δεδομένων για λόγους ασφαλείας, αλλά προς το παρόν εδώ θα τον αποθηκεύσουμε όπως είναι. Οπότε ό,τι μας δίνει ο χρήστης ως κωδικό θα τον βάλουμε και στη βάση. Ωραία, οπότε έχουμε συμπληρώσει τα τρία πεδία. Ας φτιάξουμε τον πίνακα αυτό. Πόσο είναι posts. Posts με... Τέσσερα. Ωραία, και θέλουμε το increment και πρωτεύον κλειδί για το ID του post. Ωραία. Okay. Κάνεις κάτι με το... Ναι, ναι βέβαια. Γιατί δεν είναι όλοι, έχουμε πει σε άλλο μάθημα ότι βάλαμε date time και δεν βάζουμε το timestamp, δηλαδή από την πρώτη μου θέλω να
Ναι, το datetime και το timestamp δεν έχουν τεράστια διαφορά. Μπορείτε να διαβάσετε στην τεκμηρίωση της MySQL ποιες είναι οι διαφορές τους. Το datetime είναι πιο εύκολο για να αρχίσουμε. Συνήθως. Εντάξει, δεν έχει κάποια μεγάλη διαφορά και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε. Απλά όταν το κάνουμε select μας δείχνει την ημερομηνία κατά αυτή. Οπότε μας βολεύει. Ωραία. Εντάξει, έχουμε φτιάξει αυτούς τους δύο πίνακες. Αυτοί οι δύο πίνακες τώρα δεν έχουν δεδομένα μέσα. Θα φτιάξουμε την εφαρμογή που θα τους χρησιμοποιεί και θα προσθέτει αντίστοιχα. Θες να πάρουμε έτοιμο το CSS και το HTML για να μην χάνουμε χρόνο σε αυτό. Πού είναι αυτά? Το style.css είναι το στο CSS μου. Φτιάξε ένα καινούργιο φάκελο του μέλλον. Δεν έχω φτιάξει, ποιο είναι. Αυτό που έχει πάρει και. Αυτό. Και το index πάλι. Το index. Άρα θα το αλλάξουμε. Μόνο το HTML πέρα. Ωραία. Κράτα μόνο τον κώδικα. Πιο κάτω. Το έχει το header graph. Ωραία. Εντάξει, πάρε λίγο αυτό το div, universe και content. Ποιο? Μόνο το body, εντάξει, το θυμάμαι, ωραία. Ideas on universe και κράσεις αυτό. Εντάξει. Και σβήσε το bits που έχει μέσα, να γράψουμε. Κράτα πως είναι καινούργιο αρχείο index. Φτιάξε ένα index καινούργιο. Ωραία, έχουμε ένα κενό φάκελο και θέλουμε να ξεκινήσουμε την εφαρμογή μας. Ωραία, για να δω τι αρχή έχουμε. Ωραία, έχουμε φτιάξει... Ζήσε το χέρι λίγο. Ωραία, έχω δύο αρχεία, το index.php και το style.css. Ναι, πάτα εκεί λίγο. Πού, το άνοιξε το. Ωραία, εδώ έχω γράψει κάποιο CSS, ξέρετε να το κάνετε αυτό, γιατί μου αφουδήσει, δεν είναι κάτι φοβερό. Έχω ορίσει κάποιες κλάσεις και κάποια IDs. Και στο index.php θα έχω κάποιο HTML αρχικά, δεν θα έχω PHP content. Είναι πιο μεγάλο. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε πιο μεγάλο. Ωραία, να δούμε και το CSS μια φορά στα γρήγορα. Ωραία, ορίζει κάποια περιθώρια, χρωματοσύρες, χρώματα, εντάξει. Δεν κάνει κάτι φοβερό, στις επικεφαλίδες το μέγεθός τους. Ένα περίγραμμα εκεί πέρα από κάτω, υπογράμμιση. Δεν έχει νομίζω. Για ποια φορά το λέω. Θα το λέω πιο κάτω. Εντάξει, έχω ένα div το οποίο περιλαμβάνει τα πάντα, το λέω universe. Του βάζω ένα. Βάζω ένα border στα πλάγια, του δίνω λευκό φόντο και γύρω-γύρω το κεντράρω, γύρω-γύρω δίνω ένα διαφορετικό χρώμα. Εντάξει, και. Για ποια φορά λίγο παρακάτω, εντάξει, εδώ είναι. Τη μορφοποίηση κάποιων inputs. Εντάξει, είναι καθαρά θέματα μορφοποίησης, όμως ας δούμε το PHP κομμάτι. Ωραία, διόρθωσε λίγο το HTML να είναι ολοκληρωμένο. Εντάξει, αυτό έχω ένα div που περιέχει τα πάντα, την επικεφαλίδα εκεί πάνω που λέει πες το. Το CSS μου, ένα τίτλο, αυτά. Για κοίτα το εγκόδειξο είναι σωστό. Ναι. Ωραία. Εντάξει, ας το τρέξουμε αυτό. Προφανώς αυτό δεν έχει κάποια PHP, οπότε θα πρέπει το ίδιο πράγμα που διαβάζει ο Apache να το στέλνει κιόλας. Εντάξει, το encoding δεν είναι σωστό. Δεν στέλνουμε το σωστό header. Ωραία, οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το διορθώνουμε είτε με Meta είτε με PHP. Ας το διορθώσουμε με PHP, μιας και κάνουμε PHP τώρα. Εντάξει, πριν από οποιοδήποτε περιεχόμενο θα στείλω ένα HTTP header ώστε να διορθώσω το πρόβλημα με το UTF-8. Να ξέρει ο browser ότι πρόκειται για UTF-8. Ωραία. Εντάξει, και τώρα κανονικά πρέπει να διορθωθεί. Ωραία. Εντάξει, η μορφοποίηση που μας βλέπετε είναι ένα λευκό πλαίσιο το οποίο είναι κεντραρισμένο και στο πλάι έχει μαύρο. Κάτω από την επικεφαλίδα ένα περίγραμμα. Ωραία. Εκεί που λέει content τώρα ας βάλουμε ένα παράδειγμα από posts που να είναι στατικά προς το παρόν και στη συνέχεια να τα διαβάζουμε τη βάση δεδομένων. Οπότε θέλω μία λίστα εδώ πέρα, order, αφού θα παίζει ρόλο η σειρά ποιο είναι πιο καινούργιο και πιο παλιό, ας την κάνω OL. Και μέσα σας βάλω ένα στοιχείο. Νομίζω ότι με strong το έχω γράψει το όνομα.
Ωραία, οπότε κάπως έτσι θέλουμε να είναι το HTML το οποίο θα παραχθεί από την PHP προς το παρόν είναι κάτι στατικό, αλλά στη συνέχεια θα αλλάξει και θα είναι δεδομένα από τη βάση δεδομένων. Οπότε ας δούμε τι γίνεται. Ας είναι κενό. Ωραία, κάπως έτσι θέλουμε να είναι. Βάλε και μερικά ακόμα πράγματα. Βάλε αλένα. Ωραία, γράφω πέτρος κάποια πράγματα. Αυτό θέλουμε να εμφανίζεται τελικά. Ωραία. Ας το κάνουμε αυτό. Καταρχάς, θέλουμε να συνδεθούμε στη βάση δεδομένων. Τι να κάνω για να συνδεθώ στη βάση. Για να διαβάσω αυτά τα δεδομένα και να μην είναι πλέον στατικά. Θα πρέπει να συνδεθώ στη βάση, να επιλέξω ποια βάση δεδομένων θα χρησιμοποιήσω και να τρέξω το κατάλληλο ερώτημα. Κάποια ιδέα για το πώς να ξεκινήσω. Τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε αυτά εδώ που λέει. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι στο πίνακα posts, έτσι. Αλλά προς το παρόν είναι στατικά. Έχω γράψει κάποια HTML σκέτο. Δεν αλλάζει ανάλογα με τα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων. Εγώ θέλω αυτά τα δεδομένα εδώ πέρα να προέρχονται από τη βάση δεδομένων. Ναι. Να κάνω μια σύνδεση στη MySQL. Να κάνω μια σύνδεση αρχικά. Ωραία. Ας κάνω μια σύνδεση στη MySQL. Ας την κάνω εκεί πάνω. Ωραία. Είχαμε πει MySQL Connect, έτσι. Είναι το hostname, το όνομα χρήστη και το password. Και μετά τι άλλο θέλω να κάνω. Ναι. Select database. Ωραία. Να επιλέξω ποια βάση δεδομένων θα χρησιμοποιήσω. Ωραία. Οπότε έχω κάνει τη σύνδεση. Αν τώρα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με αυτό, θα μου βγάλει κάποιο φάρμα. Ας δούμε αν έγινε η σύνδεση σωστά. Κανονικά, άμα έχει γίνει σωστά, δεν θα γίνει τίποτα. Η συνάρτηση αυτή MySQL Error επιστρέφει το τελευταίο σφάρμα. Οπότε, αν δεν υπάρξει κανένα σφάρμα, δεν θα γίνει τίποτα. Ωραία. Έχω συνδεθεί λοιπόν στη βάση. Τα δεδομένα όμως είναι ακόμα στατικά. Οπότε εδώ θα χρειαστεί τώρα να μην έχω πλέον στατικά δεδομένα. Θα χρειαστώ ένα ερώτημα, το οποίο να κάνει τι. Να διαβάζει όλα τα posts και να μου δίνει το κείμενο που έχει το post και το username που έχει το post. Σε ποια σειρά. Το πιο πρόσφατο είναι πρώτο. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Πώς θα έρθει το ερώτημα για αυτό το πράγμα. Θέλω μια λίστα από posts, το κείμενό τους, το όνομα χρήστη, και η σειρά να εξαρτάται από το πότε δημιουργήθηκαν. Το πιο πρόσφατο πρώτο. Ναι. Select. Θα σε το γράψεις. Ωραία. Select username, text from users cross-join posts on user ID. Και μετά θα κάνουμε μια ταξινόμηση με βάση το created. Ωραία. Εντάξει, πού θα το γράψω αυτό το ερώτημα. Πώς θα το εκτελέσω δηλαδή, τι θα κάνω για να το τρέξω. Ναι. Με τη MySQL query. Ωραία. Εντάξει, θέλεις να το μεταφέρουμε στην αντίστοιχη θέση, Πέτρο, για να φανεί κιόλας ότι μπορούμε να βάζουμε HTML και PHP μαζί. Ωραία, τι συμβαίνει τώρα εδώ. Μέχρι εκείνο το σημείο, η μόνη PHP που έχει τρέξει είναι εκείνο το πάνω μέρος. Τα υπόλοιπα, μέχρι εκεί που είναι ο Πέτρος στη γραμμή 18, στέλνονται αυτούσιοι. Εκεί, σε εκείνο το σημείο τώρα, θα τρέξει ένα τμήμα PHP, το οποίο θα εκτελέσει το ερώτημα. Θα τρέξει το ερώτημα στη βάση δεδομένων για να εμφανίσει τα υπόλοιπα πράγματα. Να σβήσει τα σβήνα. Ναι, ας τα σβήσουμε αυτά που είναι τα στατικά. Ωραία, και εδώ βλέπετε παρεμβάλλεται ένα τμήμα κώδικα εκτελέσεις του PHP. Ωραία. Τώρα θέλω να... καταρχάς, αυτό το ερώτημα είναι σωστό. Σωστό είναι να το έχουμε δείξει στη σύνταξη. Ας το κάνουμε στη σύνταξη που το έχουμε δείξει. Άρχισε εκεί πέρα, user ID, users το είναι user ID. Ωραία. Ωραία, έτσι. Εντάξει, πώς θα διαβάσω τώρα τα δεδομένα που θα μου επιστρέψει αυτό το ερώτημα.
ώστε να τα εμφανίσετε. Να το τρέξεις το mind είναι αυτό. Ναι, άμα το τρέξω, τρέξε λίγο αυτό το κόβιτο να μου δείξει τι συμβεί. Καταρχάς από μόνος του, όπως είναι αυτό το PHP. Εντάξει, γίνεται αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν μας εμφανίζει τα post. Είναι άδεια βάση δεδομένων. Εντάξει, αυτός είναι ένας λόγος. Και να μην ήταν άδεια δεν έχουμε πει την αντιπώση. Οπότε είναι αυτοί οι δύο λόγοι. Εντάξει. Ωραία, ας προσθέσουμε καταρχάς κάποια δεδομένα στη βάση δεδομένων για να το δοκιμάσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε το PHP MyView στο παρόν. Βάλε ένα, ναι. Ωραία, έχουμε φτιάξει ένα post το οποίο έχει user ID 1 και τώρα θα φτιάξουμε και ένα χρήστη που θα έχει user ID 1. Αυτά βέβαια θα δημιουργούνται αυτόματα από την εφαρμογή μας, αλλά προς το παρόν για να τα δοκιμάσουμε θα τα κάνουμε από το PHP MyAdmin. Ωραία, οπότε εδώ βλέπετε τα περιεχόμενα του πίνακα users. Έχει μία εγγραφή, έχει user ID 1, κάνει λίγο zoom να το βλέπουν όλοι. Ωραία, εδώ είναι τα περιεχόμενα του πίνακα. Τα βλέπω στο PHP MyAdmin. Το user ID που είναι 1, το username και το password. Και τα περιεχόμενα του πίνακα posts έχει και αυτό μία εγγραφή, το post ID, το κείμενο, ποιος το έγραψε και πότε το έγραψε. Ωραία. Θα τρέξω αυτό. Ωραία, αυτό το ερώτημα τώρα που γράψαμε μέσα στο κώδικα μας, θα το δοκιμάσουμε να δούμε αν δίνει τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Το γράφουμε εδώ στην καρτέλα SQL της PHP MyAdmin. Οπότε πράγματι έχουμε το. Εδώ είναι ο πίνακας αποτελέσματος τώρα, έτσι. Είναι το username που είναι Πέτρος και το κείμενο που είναι Hello. Ας δούμε πώς το κάνουμε όμως και στην εφαρμογή μας την ίδια. Εδώ είναι ο κώδικας. Τώρα πάλι αν το τρέξω αυτό, δεν θα μας δείξει τίποτα. Δεν τρέξω το λίγο να δούμε. Παρόλο που έχω προσθέσει δεδομένα στη βάση μου. Πάντα να δούμε και το κώδικα αυτό. Ωραία, βλέπετε εδώ ο κώδικας δεν έχει PHP. Έχει παραχθεί κάποιο HTML και μέσα στο OL δεν υπάρχει τίποτα γιατί δεν το έχουμε πει να τυπώσει τίποτα. Ωραία. Ας δούμε πώς θα τυπώσουμε. Έχει κάποιος κάποια ιδέα τι θα κάνουμε. Πώς θα τυπώσουμε αυτά που μας επιστρέφει το ερώτημα με τον συγκεκριμένο τρόπο που θέλουμε. Δηλαδή, ένα LI, στην αρχή να έχει ένα strong που να περιέχει το όνομα χρήστη και μετά να ακολουθεί το κείμενο. Ναι, για να ακούσουμε. Θα πρέπει να βάλουμε ένα resource να παίρνει. Ωραία. Εντάξει. Κάποιος άλλος για το πώς θα συνεχίσουμε. Έχω κρατήσει το αποτέλεσμα σε δύο μεταβλητή resource. Ναι. Χρησιμοποιήσουμε μία επανάληψη. Ωραία. Και θα τυπώνουμε μέσα στην PHP. Θα είναι και επανάληψη. Οπότε θα γράψουμε strong. Βασικά θα βάλουμε το στοιχείο user. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Username. Και αυτό το βάζουμε μέσα στο strong. Πάνω στο strong. Και το υπόλοιπο. Ωραία. Καλά είμαστε. Ωραία, ας κάνουμε μια επανάληψη καταρχάς, ας την κάνουμε με ένα while. Θα χρησιμοποιήσουμε τη μορφή που σας είχα δείξει. Βλέπετε όλοι εδώ πέρα, θα μεγαλώσουμε λίγο ακόμα. Μεγάλωσε τα λίγο ακόμα. Ωραία. Εντάξει, θα κάνω μια επανάληψη για να περάσω από όλες τις εγγραφές του πίνακα αποτελέσματος. Για να το κάνω αυτό, θα ρίξω μια μεταβλητή row, που θα αντιπροσωπεύει μια εγγραφή. Θα την κάνω ίση με το αποτέλεσμα της MySQL Fetch Array. Ωραία. Θυμηθείτε ότι η MySQL Fetch Array επιστρέφει εγγραφές όσο υπάρχουν στον πίνακα αποτελέσματος με τη σειρά, κάθε φορά που καλείται. Ενώ αν τελειώσουν θα επιστρέψει ψευδές, οπότε δεν θα γίνουν άλλες επαναλήψεις. Ας τυπώσουμε εδώ πέρα. Ας τυπώσουμε 5 για να δούμε αν επαναλαμβάνει. Ωραία, βλέπετε ότι υπάρχει το αριθμός 5, σημαίνει ότι έτρεξε μία φορά επανάληψη. Θες να προσθέσουμε μία ακόμα εγγραφή να δούμε αν θα τρέξει δύο φορές. Mm-hmm.
Αλλά είναι το κείμενο είναι και το user ID. Ωραία, οπότε τώρα θα περιμένουμε να τρέξει δύο φορές. Επανάληψη μία φορά για κάθε γραφή. Ωραία, οπότε αυτό θα είναι ο HTML κώδικας που παράγεται. Τώρα ας τυπώσουμε τα πραγματικά δεδομένα μέσα στην επανάληψη. Τι θα κάνω, κάποια ιδέα, τι μπορώ να κάνω μέσα στο while. Τι θέλω να κάνω, θέλω να τυπώσω το όνομα χρήστη και θέλω να τυπώσω και το κείμενο του post. Ναι, θέλω να μου πείτε, υπήρχε ένα χέρι εδώ. Θα κλείσουμε το PHP για να γράψουμε το LI. Ωραία, θα κλείσω το PHP. Αυτό τώρα εδώ θα γίνει output σε κάθε επανάληψη. Εντάξει, και θα το ξανανοίξω μετά για να συνεχίσω η Agile που είναι PHP κάποια στιγμή. Ωραία. Επιγράψτε και τον υπόλοιπο HTML τον έχουμε. Ωραία, βλέπετε όπου κλείνει η PHP παρεμβάλλεται HTML κώδικα. Ναι. Ναι, γιατί υπάρχει μια γύλη η οποία δεν κλείνει. Η ερώτηση της συναδέλφου είναι τι συμβαίνει αν αφήσω τον κώδικα έτσι. Εδώ. Αυτή η γύλη κάτω, στη γραμμή 33, αν δεν είχα ανοίξει PHP, θα ήταν έτσι εμέ. Άρα η πάνω γύλη δεν θα είχε αντίστοιχη. Δεν θα είχε νόημα το while, θα ήταν συντακτικό σφάλι. Ναι. Δεν θα ήταν πιο ανάγκη να γράφουμε. Αυτό είναι θέμα προτίμηση. Αν θες να χρησιμοποιήσει echo ή PHP, ανοίγει κλείνει. Ένας λόγος να χρησιμοποιήσεις αυτή τη σύνταξη είναι επειδή έχεις και το highlighting του editor. Ωραία. Οπότε, διακλείστε εκεί. Ωραία. Να δούμε τι παράγει αυτό. Θέλει κάποιος να προβλέψει τι θα δούμε στον HTML κώδικα. Γράφοντας αυτά τα πράγματα. Ναι. Δύο LI που έχουμε μέσα strong χωρίς περιεχόμενο. Δύο LI με strong χωρίς περιεχόμενο, λέει συνάδελφος. Ωραία, το βλέπετε. Εντάξει, είναι όλο σε μια γραμμή βέβαια. Αλλά ο HTML κώδικας είναι αυτός. Γίνεται δύο φορές η επανάληψη. Την πρώτη φορά παράγει το πρώτο LI και την δεύτερη το δεύτερο LI, αλλά χωρίς διαφορετικό περιεχόμενο. Είναι κενό, δεν του έχουμε πει να τυπώσει κάποιο περιεχόμενο. Ωραία, ας πούμε να τυπώσει όντως περιεχόμενο. Τυπώνω περιεχόμενο με echo. Τι θα βάλω να γίνει echo. Ναι. Λοιπόν, τη row. Ωραία, εδώ είπαμε ένα χάρτη θα είναι εδώ πέρα. Και σε αγγείλει username. Ωραία, το username είναι το κλειδί του χάρτη που περιέχει την τιμή αυτή. Έτσι που αναφέρεται σε εκείνο το πεδίο που έχουμε επιλέξει. Εδώ πάνω. Εντάξει, πάλι αυτή η αντιστοιχεία. Κάθε εγγραφή περιέχει ένα username και ένα text. Εγώ για τη συγκεκριμένη εγγραφή διαβάζω το username τώρα και στη συνέχεια θέλω να διαβάσω και το text. Ωραία, ας δούμε τι θα κάνει αυτό. Και έχει πει ότι ο Πέτρος λέει hello 2 και μετά λέει ο Πέτρος hello. Οπότε έχουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, το διαβάζουμε από τη βάση. Γιατί ξεκίνησε από το πάνω αυτό, στο αυτό. Τα έχουμε ταξινομήσει με βάση τη χρονολογική σειρά. Σε αντίστροφη. Το έχουμε κάνει με σαν αντίστροφη. Δεν ξέρω γιατί πάτσα από το ημερολόγιο τώρα. Εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία όταν θα πείσουμε. Βάλει άκυρη ημερομηνία. Εντάξει, δεν πειράζει, όταν θα αρχίσουμε να προσθέτουμε μόνοι μας, θα είναι εντάξει. Ωραία. Ας φτιάξουμε και μια φόρμα ώστε να γράφουμε εμείς οι ίδιοι κείμενο. Ναι. Αλλαγή γραμμής στο 12 του πρώτου γραμμή. Ναι, μπορώ να βάλω μια αλλαγή γραμμή στο 12. Ναι, έτσι. Αυτός είναι ένας τρόπος. Άλλο θα ήταν εκεί που κλείνει η PHP και γράφω HTML κώδικα και να αφήσω enter. Εδώ πέρα γράψω δύο, γράψε δύο. Κατάλαβα. Φτάνει νομίζω. Εντάξει. Ωραία, τώρα έχουμε αλλαγές αλλαγές να έχουμε εκεί πέρα. Τώρα δεν θα κάνει τίποτα. Αχα, ναι. Να κάνω. Θέλεις να βάλεις κάποιο παράδειγμα με ελληνικούς χαρακτήρες να δούμε αν είναι εντάξει το UTF-8. Ναι. Στην βάση δεδομένων. Ωραία, αλλάζω τα δεδομένα τώρα στο PHP MyAdmin και έχω πρόβλημα. Εντάξει, ποιος μπορεί να σκεφτεί γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και τι μπορώ να κάνω για να το διορθώσω. Ναι.
Αυτό. Πολύ ωραία. Set names UTF-8. Θα το βάλουμε στην αρχή. Εντάξει, θα το διορθώσουμε στο διάλειμμα και θα σα το πούμε. Α, δούλεψε, ωραία. Εντάξει, τι έφυγε. Δεν ήθελε πάω. Εντάξει, ωραία. Να φτιάξουμε και μία φόρμα πριν κάνουμε διάλειμμα. Θα μπορεί να γράφει ένα post. Βάλω μέσα στο content για να φαίνεται ωραίο. Ωραία, θα φτιάξω μία φόρμα. Θα έχει ένα τεξτέριο. Βάλω σε ένα div με classes on text. Ωραία, σε αυτή τη φόρμα θα γράφω κάτι που θέλω να στείλω και θα εμφανίζεται έτσι στη λίστα μου. Έτσι θα έχει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ωραία. Text area, βέβαια. Ωραία. Θα ορίσω ένα όνομα για να σταλεί το περιεχόμενο στο server όταν θα κάνω το submission. Εντάξει. Ωραία, ας δούμε πώς φαίνεται αυτό. Εντάξει, έχω εδώ ένα τμήμα που μπορώ να γράψω ένα κείμενο, βάλω και ένα κουμπί που μπορώ να το στείλω. Ωραία, βάλω και ένα action που φτιάξουμε μετά, πες το save ας πούμε. Ωραία, εδώ θα είναι ένα αρχείο PHP, αυτό το οποίο θα κάνει, θα αναλαμβάνει την αποθήκευση. Ωραία, και υπάρχει εδώ πέρα το κουμπί. Οπότε αν στείλω κάτι, πάει σε αυτό το αρχείο, αλλά όμως μπορώ να το έχω φτιάξει και δεν κάνει τίποτα. Ναι. Ναι, μοιάζει με input type text. Το είχαμε δει στην HTML σχετικά με τις φόρμες. Απλά μπορεί να είναι πολλές γραμμές. Αυτή είναι η διαφορά. Ωραία, ας κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά να συνεχίσουμε για το σύστημα Χριστόβο. Ωραία, να ξεκινήσουμε με το σύστημα Χριστόβο. Θα χρειαστούμε μία φόρμα για να κάνω είσοδο, login και να κάνω και προσύνδεση. Οπότε ας φτιάξω μία σελίδα που να περιέχει τη φόρμα που θα γράφω το όνομα χρήστη και τον κωδικό μου. Αλλά επειδή παρατηρήσετε τώρα εδώ πέρα σε αυτά τα PHP αρχεία, θα ήθελα και στη φόρμα μου να έχω το ίδιο, την ίδια αρχή, ο τίτλος να είναι ο ίδιος, το ίδιο CSS να περιλαμβάνεται, το HTML, το body μου, η αρχή να είναι τα ίδια, ας τα χωρίσω σε ένα ξεχωριστό include. Βασικά κολλάει το σύμπαν, δεν ξέρω γιατί. Γιατί κάνεις snack. Κλείσε το snack. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα είναι το τμήμα που ξεκινάω. Αυτά εδώ τα αρχικά θα είναι τα ίδια και στη φόρμα μου και στη σελίδα που εμφανίζει τη λίστα με τα posts. Αυτό θα τα βάλω σε ένα αρχείο, το οποίο θα το πω header.php. Και τι θα κάνω, θα το κάνω include αυτό από κάθε ένα από αυτά τα αρχεία για να μην ξαναγράφω τα ίδια πράγματα κάθε φορά. Header, πες το. Ωραία, τα κοινά πράγματα είναι. Για να κάνω την αυτοκόλληση. Από πάνω. Ωραία, η σύνδεση στη βάση, το encoding και το καθεξής. Ο τίτλος μέχρι εκεί, αυτό. Αυτά θα είναι κοινά σε κάθε σελίδα. Οπότε θα βάλω στο header. Θα βάζω εδώ πέρα και αυτό θα το κάνω include από κάθε αρχή. Η αρχή θα το κάνω include στο index. Ναι. Γιατί χρειάζεται να ορίσουμε το όνομα, το set name UTF. Ναι, ώστε το collation της σύνδεσης να είναι σε UTF 8 και όχι σε κάποια άλλη κωδικοποίηση. Δεν το έχουμε ορίσει ήδη στην βάση. Όχι, δεν αρκεί αυτό. Είναι διαφορετικά πράγματα. Θα βάλω και το τέλος. Ωραία, και το τέλος που πάλι είναι κοινό σε κάθε σελίδα, θα το βάλω και αυτό σε ένα διαφορετικό αρχείο, θα το πω footer.php.
Οπότε θα βάλω κάποια καλύτερη οργάνωση στα κωδικά μου, να μην ξαναγράφω τα ίδια πράγματα δύο φορές. Ωραία, και αυτό θα το κάνω επίσης include. Αν όλα πήγαν καλά, τώρα θα ανοίξω τη σελίδα και θα δω το ίδιο πράγμα. Απλά έχω μια καλύτερη οργάνωση. Ωραία. Για να δούμε. Ωραία, δείξει για το κώδικα. Ωραία, βλέπετε, γίνονται include όλα, δουλεύουν όπως θα περιμέναμε. Εντάξει, οπότε ας φτιάξουμε τώρα ένα αρχείο login.php που θα έχει τη φόρμα μου, όπου θα γράφω τα στοιχεία για να κάνω ίσο. Ωραία, θα έχει το ίδιο πράγμα από πάνω, θα κάνω include το header μου και θα κάνω include και το footer μου. Και στη μέση θα έχω τη φόρμα μου όπου θα γράφει ο χρήστης τα στοιχεία του. Δύο divs βάλε, το κάθε div να έχει μέσα ένα label και ένα input. Εδώ έχει φορτωθεί πάλι το ίδιο CSS έτσι, το CSS φορτώνει από το header.php. Θα λέει username. Username και password. Και ένα κουμπί για να σταλεί. Θα λέει μια φορά τι είναι το label. Ναι, το label περιέχει μια περιγραφή σχετικά με κάποιο input και μπορούμε να τα συνδέσουμε μεταξύ τους με την ιδιότητα for. Θες να την βάλεις πέντε να τη δούμε. Αυτό είναι το password. Ωραία, και έχει και name password και συγκεκριμένο. Ωραία, τώρα εδώ δείχνουμε σημασιολογικά ότι το συγκεκριμένο label που λέγεται που γράφει for password εδώ πέρα αναφέρεται σε αυτό εδώ το input που έχει το αντίστοιχο ID. Εντάξει, όπως είχαμε δει στο HTML3. Αν δεν το έχετε δει, μπορείτε να το ξαναπεράσετε για να δείτε ακριβώς παραδείγματα πάνω σε αυτό. Ωραία, οπότε ας το δούμε αυτό. Αν πω στη σελίδα login.php, θα πρέπει να έχω το ίδιο πράγμα από πάνω, το ίδιο από κάτω, αλλά στη μέση να έχω μια φόρμα. Πράγμα. Έχω. Και αυτό είναι το autocomplete του browser. Αν τώρα κάνει κλικ ο Πέτρος στο username, θα επιλεγεί το αντίστοιχο πεδίο. Πάτα κλικ στο password που λέγεται στο username. Ωραία, αυτή τη δουλειά κάνει το label. Αντιστοιχεί τα inputs και τα labels. Ναι. Το κείμενο, από πού ήρθε. Αυτό είναι το autocomplete του browser, δεν είναι κάτι που αφορά τη σελίδα μου. Ωραία, τώρα να γράψουμε εκεί κάποια στοιχεία. Έχεις βάλει κάποιο action. Εντάξει, θα γράψουμε, ας το πούμε, do login και με ένα method post θα χρειαστούμε εδώ πέρα. Το φτιάξω. Ωραία, ας το φτιάξουμε κιόλας. Ωραία, θέλει κάποιος να πει τι ακριβώς θα κάνει αυτό το αρχείο, το do login.php. Τι θα πρέπει να διαβάζει και τι θα πρέπει να κάνει. Κάποια ιδέα. Ναι. Θα διαβάζει το όνομα του χρήστη, τον κωδικό. Θα ελέγχει την database. Αν υπάρχουν αυτά και να αντιστοιχούν σωστά. Σωστά, ωραία. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ναι. Για το label που είπαμε πριν, είναι σωστή πρακτική να μην βάζουμε label και να έχουμε password ή username ανά κάτω τελεία. Αυτό θα το βάλεις μέσα σε ένα label. Είναι ορθότερο σημασιολογικά. Η εμφάνιση να αλλάζει, το τι πράγμα. Η εμφάνιση να αλλάζει, ναι, σημασιολογικά είναι ορθότερο γιατί υπάρχει μια τέτοια αντιστοιχή. Ωραία. Δεν χρειαζόμαστε το χέρι του footer. Φτιάξε ένα αρχείο prelude για να έχουμε τη σύνδεση. Ωραία, εδώ στο do login δεν θα τυπώσω κάποιο HTML κώδικα. Θα κάνω αυτή τη δουλειά που είπε ο συνάδελφος και μετά θα στείλω ένα header ώστε να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα. Και άρα εδώ δεν θα παράγω καθόλου HTML. Θα δείξουμε αυτό. Ναι, αυτή η συνάρτηση δεν την έχουμε δείξει. Παίρνει μια μεταβλητή και μα δείχνει τα περιεχόμενά τη. Οπότε αν έχουμε ένα πίνακα, θα μου δείξει αναλυτικά τα περιεχόμενα με μια συγκεκριμένη μορφή για να με βοηθήσει να κάνω αποσφαλμάτωση. Do login. Ωραία, μας δείχνει λοιπόν τι στείλαμε. Στείλαμε ένα username το οποίο είναι Πέτρος και ένα password το οποίο είναι 1234. Αυτό τυπώνει το var down. Εντάξει, και αυτή είναι η μεταβλητή underscore post.
Οπότε ας ελέγξουμε τώρα αν, αν πράγματι είναι σωστός ο χρήστης. Ποιο θα είναι το ερώτημα που θα χρειαστεί να κάνω εδώ πέρα για να ελέγξω αν, αν είναι σωστά τα στοιχεία του χρήστη, αυτά που το απέδωσε. Από ποιο πίνακα θα χρειαστεί να κάνω κάποια ένωση ή όχι. Ποιο θα είναι το φίλτρο μου. Ναι. Τι χρειάζομαι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορεί να είναι το user. Μπορεί να είναι το user ID, ανάλογα. Ας κάτσεις και το user. Έχω τα δύο πράγματα λοιπόν. From users. Ωραία. Το γράφω για εμείς. Ναι, γράφω. Ωραία, και ποια θα είναι η συνθήκη μου, μην τη γράψεις ακόμα. Ποια είναι η συνθήκη που επιβεβαιώνει ότι αυτός ο χρήστης πράγματι έχει σωστά, έχει δώσει σωστά στοιχεία. Θεωρούμε ότι ο χρήστης ήδη υπάρχει στην πάση δεδομένων αποθηκευμένων. Ναι. Where the username. Βασικά, εγώ το σκέφτομαι ότι εκεί να κλείσουμε το string που στέλνουμε στη συνάρτηση ναι. Και να κάνουμε με την τελεία το username που πήραμε από το method host και το password που πήραμε από το method host και να τα ελέγχουμε αν είναι. Ωραία. Σωστός τρόπος αυτός, ακούσε τι είπε ο συνάδελφος. Να μην έχω κανένα φίλτρο εδώ πέρα, μην το βάζεις αυτό. Αυτό δεν είπε. Όχι. Το νόμιζα αυτό είπε. Θέλεις να βάλουμε ένα where ή όχι. Ναι. Ωραία, έχω μπερδευτεί τότε. Θες να το πεις ξανά άλλη μια φορά. Αυτό που πάει να κάνει τώρα ο Πέτρος. Username να κλείσουμε να βάλουμε έτσι ακριβώς. Ωραία. Έχεις και ένα τυπογραφικό. Πού. Να σου μπερδέψει. Ωραία. Και εδώ να τελειώσουμε. Το ερώτημα. Έτσι το password. Και το password. Με ποιον τρόπο θα το ελέγξω, δηλαδή τι θα βάλω εδώ πέρα, πώς θα είναι το ερώτημά μου. Όπως θα γράφει και βάζω πέτρα. Ναι, νομίζω αυτό είναι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα. Πρόβλημα έχει. Α, ναι. Ωραία. Εντάξει. Οπότε αυτό τι θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει όλους τους χρήστες. Να δείξουν το QA που παράγει. Ναι, θέλεις να βάλεις και ένα limit 1. Ναι. Θα επιστρέψει όλους τους χρήστες οι οποίοι ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη, έχουν αυτό το όνομα χρήστη και αυτό το κωδικό πρόσβασης. Αυτός ο χρήστης θα είναι σίγουρα ένας, γιατί το όνομα χρήστη είναι μοναδικό. Αλλά ως καλή πρακτική βάζουμε και το limit 1 στο τέλος. Τώρα αντί να εκτελέσω το ερώτημα, έχω βάλει echo να μου το τυπώσει. Και αυτό είναι το ερώτημα που παράγεται. Και είναι το επιθυμητό. Οπότε τώρα αντί για echo θα γράψω εκεί MySQL query. Και θα διαβάσω. Ωραία. Οπότε θα διαβάσω τώρα τα δεδομένα μου. Θα ελέγξω αν πράγματι υπάρχει μια γραμμή στον πίνακα αποτελέσματος. Αν υπάρχει μια γραμμή, τότε σημαίνει ότι η είσοδος ήταν επιτυχής. Ωραία. Συνέχισε εδώ να προλάβουμε. Να μπρος. Τι. Έτσι. Έτσι είναι. Ναι. Stories. Παράδειγμα. Ωραία. Αν λοιπόν είναι ένα, τότε είναι επιτυχές. Αν δεν είναι κανένα, τότε δεν θα είναι επιτυχία. Οπότε προς το παρόν να τυπώσουμε αν δουλεύει ή όχι, να το δοκιμάσουμε. Ναι, θέλει και ένα σερβερ. Ωραία. Fail, θα έχει δώσει λάθος κωδικό. Οπότε αν πάμε τώρα και αλλάξουμε το κωδικό και βάλουμε ένα 2356. Δεν είναι αυτό, νομίζω σωστά είναι αυτό. Νομίζω, για το δοκιμάσαι. Να, είναι 2336. Ωραία, έχεις κάποιο λάθος. Ναι, ξέρω. Δεν έχεις string μέσα στη MySQL σου. Ευχαριστούμε. Πού? Δεν υπάρχουν strings στη MySQL. Δηλαδή στο username είναι ίσο με ακριβώς το username. Ναι. Άρα εκεί χρειαζόμαστε ένα string στη MySQL. Οπότε και το ερώτημα που κάναμε echo πριν δεν ήταν σωστό. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Να το κάνω πάλι echo. Ναι, να το κάνω πάλι echo.
που έχει 7 για τελικά. Οπότε έτσι είναι το σωστό. Ωραία, ας το τρέξουμε να δούμε αν θα δουλέψει. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπήρχε κι άλλος τρόπος. Δηλαδή τι κατάλαβες στην αρχή τι έλεγα. Ναι, αυτό που νόμιζα ότι έλεγες είναι να διαβάσουμε όλους τους χρήστες και μετά με PHP να περάσουμε το πίνακα αποτελέσματος και να ελέγξουμε αν το username είναι αυτό, αν το password είναι αυτό. Το οποίο προφανώς είναι πολύ αργό αν έχω πολλούς χρήστες. Να το κάνω μόνος μου. Ωραία, οπότε δουλεύει τώρα. Και εδώ πέρα στην περίπτωση του success, αυτό που θέλω να κάνω είναι να ορίσω κάποιες τιμές στο session, να χρησιμοποιήσω συνόδους. Η σύνοδο του να έχει αυτά τα δύο στοιχεία, το user ID και το username, να τα χρησιμοποιήσω. Οπότε ας τα ορίσω. Για να ορίσω όμως το session, θυμηθείτε ότι πρέπει να ξεκινήσω μια σύνοδο στην αρχή. Και άρα θα χρειαστεί να καλέσω την session start. Ας το βάλουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι το αρχείο που γίνεται include από το header και από το do login. Session start. Ναι, άντως σημαίνει. Αυτά τα δεδομένα είναι για κάθε χρήστη διαφορετικά, αλλά από σελίδα σε σελίδα διατηρούνται οι τιμές τους. Αντίθετα από τις μεταβλητές που χάνονται από σελίδα σε σελίδα, που είναι τοπικές σε κάθε script. Ωραία. Ορίστε να το δούμε, κάνε το fetch σου. Θες ένα ρεό. Ωραία, επειδή ξέρω εδώ ότι η εγγραφή μου είναι μία, μπορώ χωρίς επανάληψη να πάρω με MySQL Fetch Array το user μου, να το αποθηκεύσω εκεί πέρα. Και μετά από το user που θα είναι ένας χάρτης που θα περιέχει δύο στοιχεία, να διαβάσω αντίστοιχα το user ID και το password. Και να το αποθηκεύσω στο session. Υπάρχει κάποια ερώτηση σχετικά με αυτό? Ωραία. Και το username. Μόνο το user, το password δεν θέλεις να το αποθηκεύσεις σε σύνοδο. Ωραία. Εντάξει, οπότε αυτό ορίζει κάποια στοιχεία στη συνόδου. Ενώ στην περίπτωση του fail θέλουμε να γυρίσει πίσω στη φόρμα και να εμφανίσει ένα ασφάλι. Οπότε θα χρησιμοποιήσω ένα header όπως είχαμε δείξει στο 7ο μάθημα με τα δίκτυα που θα με γυρίσει πίσω στη σελίδα, ένα location δηλαδή. Δεν χρειάζεται πλήρη διαδρομή. Δεν το υποστηρίζω όλοι με πλήρη χρήση. Τέλος πάντων. Εντάξει, στο Chrome θα δουλέψει αυτό. Πώς το λέγαμε. Login.php, βάλε μια παράμετρο που να δείχνει ότι υπάρχει σφάλμα. Άρα θα χρησιμοποιήσω μια get παράμετρο για να δείξω ότι υπάρχει σφάλμα εδώ πέρα, την error is on guest. Ωραία, ενώ στην περίπτωση που είναι επιτυχές θα ορίσω τα session, τις session μεταβλητές, αλλά εκεί θα βάλω την αρχική σελίδα πλέον, την index.php και δεν θα έχω κάτι άλλο. Εντάξει, παρατηρήστε στη δεύτερη περίπτωση ότι στέλνονται μεταβλητές μέσω HTTP GET. Η error που έχει την υγεία. Ωραία. Οπότε ας υλοποιήσω καταρχάς το login να μου βγάζει το αντίστοιχο σφάλμα. Θα είναι εδώ πέρα. Πάνω από όλα. Έχω ένα div με classes on error το οποίο μου το βγάζει κόκκινο και το καθεξής. Οπότε θα ορίσω αν έχει οριστεί στις GET παραμέτρους το error να εμφανίσει το αντίστοιχο HTML. Μέσα στη φόρμα, να πάρω. Μέσα στη φόρμα. Ναι. Ωραία, και μία παρένθεση. Ωραία, οπότε την πρώτη φορά που μπαίνω στη φόρμα για να κάνω είσοδο, θα μπω χωρίς κάποιο παράμετρο error. Οπότε δεν θα τρέξει το συγκεκριμένο τμήμα, αλλά αν γράψω λάθος κωδικό πρόσβασης, θα γυρίσει πίσω με το header και θα έχει οριστεί πλέον το get error, οπότε θα εμφανιστεί αυτό το σφάλμα. Όρισε και μια class error εκεί πέρα, στο div. Ωραία, το CSS που έχω γράψει κάνει την αντίστοιχη μορφοποίηση γι' αυτό. Οπότε ας το δοκιμάσουμε αυτό. Ωραία, την πρώτη φορά δεν υπάρχει κάποια get παράμετρος, οπότε δεν εμφανίζεται κάτι. Ας γράψω τώρα ένα λάθος κωδικό. Εντάξει, ή μπορώ να το βάλω και μόνος μου και μου λέει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ας το κάνουμε έτσι. Εντάξει, θα το κάνουμε και έτσι, πάλι μου βγάζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν γράψω το σωστό, με επιστρέφει στην αρχική σελίδα. Ωραία. Ας φτιάξω τώρα να μπορώ να στέλνω posts και να τα αποθηκεύω. Προλαβαίνουμε. Ναι. Δεν θα πρέπει και στο index.php να βάλουμε μια παράμετρο που να ελέγχει αν έχουμε τη session, αλλιώς θα μας πει. Ναι, σωστά. Ωραία, ας κάνουμε αυτό που προτείνει ο συνάδελφος. Να ελέγξουμε αν το session έχει οριστεί σωστά πριν να επιτρέψουμε να εμφανιστεί το συγκεκριμένο text area.
Οπότε αυτή η φόρμα θα εμφανίζεται μόνο υπό την περίπτωση που το session έχει οριστεί, που σημαίνει ότι έχει γίνει login. Αν είσαι. Αλλά αν έχει οριστεί συγκεκριμένη μεταβλητή, που σημαίνει ότι έχω κάνει login. Πάντα είναι, γιατί έχω κάνει session status. Όχι, δεν είναι ορισμένο. Αυτό δεν είναι ορισμένο. Για το συγκεκριμένο κλειδί user ID θα είναι ορισμένο μόνο στην περίπτωση που το do login φτάσει στην περίπτωση του success. Σωστό είναι αυτό. Γιατί δεν το κάνουμε με cookie. Γιατί... Το ίδιο είναι. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και μπισκότα εναλλακτικά που προτείνει ο συνάδελφο. Πέτρο, μία πάνω. Και τα δύο είναι επιλογέ. Οι σύνοδοι είναι πιο εύκολε συνήθω. Γιατί δεν χρειάζεται να σκεφτώ τον χρόνο που θα κάνουν expire, να τα ορίσω μόνο μου και ούτω καθεξής. Ωραία, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα εμφανιστεί φόρμα μόνο αν έχω κάνει ίσο. Και ας σκέψω και ένα script για να κάνω αποσύνδεση, logout. Θέλει κάποιος να σκεφτεί τι μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα, μέσα σε ένα τέτοιο αρχείο, που θα πρέπει να κάνει logout. Τι θα χρειαστεί να κάνω. Ναι. Ουσιαστικά, αν κάποιος θέλει να κάνει ρίλο και έχει αυτή τη σελίδα. Ναι. Ναι, αυτή είναι η σκέψη. Ωραία. Γυρνάω στην αρχική σελίδα, αλλά άμα γυρίσω στην αρχική σελίδα, ακόμα θα εμφανίζεται η form μου. Γιατί το session user ID θα είναι ακόμα ορισμένο. Το user ID παραμένει ορισμένο. Τι θα πρέπει να κάνω. Ναι. Ναι. Μπορούμε να αναζέψει το. Ωραία. Σωστά. Θα χρειαστεί να διαγράψει το συγκεκριμένο κλειδί του session. Εντάξει. Οπότε μπορώ να διαγράψω το user ID και το username θα διαγράψω. Οπότε θα κάνω τα δύο set και μετά θα γυρίσω στην αρχική σελίδα όπως είπε ο συνάδελφος. Δεν είναι σωστό. Γιατί. Γιατί αυτό θα είναι true. Α, user ID. Εντάξει, εντάξει. Και επιστρέφω στην αρχική σελίδα πάλι. Εδώ πέρα πάλι θα πρέπει να κάνω include το αντίστοιχο αρχείο που κάνει session start και συνδέεται στη βάση και κάνει όλα τα αρχικά πράγματα. Εντάξει, εδώ δεν θα χρειαζόταν να συνδεθώ στη βάση, αλλά το session start είναι απαραίτητο. Α, μπορώ να το κάνω και έτσι. Ωραία. Οπότε έχω φτιάξει το logout, έχω φτιάξει το login. Σε περίπτωση που δεν έχω κάνει login, ας μου εμφανίζει ένα link να πάω στη φόρμα που κάνει login. Οπότε εδώ έχω δύο περιπτώσεις. Άμα είμαι στην αρχική σελίδα και έχω κάνει login, μου εμφανίζει το πάνω τμήμα HTML που έχει ένα text area με μια φόρμα. Αυτό εδώ. Διαφορετικά, εμφανίζει εδώ ένα link, το οποίο με επιτρέπει να κάνω ίσο. Ωραία. Φαίνεται και logout εδώ. Ναι. Το logout σε περίπτωση που έχω κάνει login, ναι, να φαίνεται να μπορώ να κάνω logout από την αρχική σελίδα. Ωραία, οπότε έχω έσοδο-έξοδο. Ας φτιάξω και το αρχείο, ας το δούμε καταρχάς. Εντάξει, μπορώ να γράψω, αν πάω στο logout. Δεν μπορώ να γράψω, αν πάω στο login. Με πάει στη φόρμα μου, κάνω login, μπορώ πλέον να γράψω. Εντάξει. Ας φτιάξουμε και το αρχείο το οποίο θα δέχεται το συγκεκριμένο post και θα προσθέτει στη λίστα το συγκεκριμένο κείμενο που έγραψε. Ας το προσθέτει το save. Νομίζω. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι, save.php. Βλέπετε το action είναι το save.php. Θα το αλλάξω τώρα. Τι θα πρέπει να κάνω εδώ πέρα. Αυτό είναι το αρχείο στο οποίο στέλνεται το HTTP request. Όταν πατάω το κουμπί για να αποθηκεύσω αυτό που έγραψα. Κάνω βάλτε αυτό το δούμε. Ναι. Ωραία, εδώ δείχνω τη μεταβλητή post. Ωραία, και αυτή είναι η μεταβλητή post. Έχει ένα κλειδί το οποίο λέγεται post. Και η τιμή του κλειδιού post είναι το this is a test. Ωραία, τι θα πρέπει να κάνω για να αποθηκευτεί αυτό. Θα παρατηρήσετε επίσης ότι και το όνομα της μεταβλητής είναι post, με underscore, και το όνομα του κλειδιού είναι post. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι αυτό εδώ. Ναι.
όταν κάνω βαρντάπ μου δείχνει και το μήκος κάθε αλγοριθμικού. Ωραία, τι θα κάνω για να αποθηκεύσω αυτό που έγραψε ο χρήστης. Ναι. Πρέπει να κάνουμε ένα query για να δημιουργήσουμε την εγγραφή στον πίνακα τα τεστ. Πολύ ωραία. Θα κάνω λοιπόν ένα query. Τι είδους query θα είναι αυτό. Insert. Πολύ ωραία. Στον πίνακα, πώς λέγεται, posts. Ωραία. Set, βάλτε ένα set. Ωραία, θέλω να ορίσω το text και το user ID. Το post ID θα οριστεί από μόνο. Το created. Και το created. Ωραία, ας ορίσω πρώτα το created. Είναι εύκολο. Θα εννοήσω με το αποτέλεσμα της MySQL συνάρτησης now. Έτσι, την οποία είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Ωραία, τώρα θέλω να ορίσω το text. Το οποίο θα είναι μέσα σε ένα MySQL string, το οποίο ανοίγει με τα διπλά αυτάκια. Το PHP string τώρα κλείνει με το μονό αυτάκι και εδώ πέρα έχω μία μεταβλητή την οποία θα διαβάσω από την PHP, την post-post. Ωραία, και θα πρέπει επίσης να ορίσω να ορίσω το ID του χρήστη που το έγραψε, πώς θα το κάνω αυτό. Ναι. Ωραία. Θα το διαβάσω το session, το οποίο είναι ορισμένο, έτσι. Ωραία, εδώ δεν χρειάζομαι string στη MySQL, επειδή θα είναι ένας αριθμός αυτός. Νομίζω ότι δεν έχει φανεί που το database περιέχει και το session start. Το δούμε λίγο και αυτό. Το άλλη φορά. Δεν ξέρεις. Ωραία, αυτό είναι το database.php, το οποίο κάνει include στην αρχή, έτσι. Τρεις κλίσεις σε συναρτήσεις. Η πρώτη συνδέεται στη βάση, η δεύτερη επιλέγει την βάση δεδομένων, η τρίτη ορίζει το collation της σύνδεσης. Και η τελευταία εντολή ορίζει ότι θα χρησιμοποιήσω session εδώ μέσα. Ωραία, οπότε αυτό κάνει το insert. Και τέλος θα πρέπει να γυρίσω πίσω στην αρχική σελίδα για να δω τη λίστα με τα post. Οπότε θα χρησιμοποιήσω το head allocation πάλι. Ωραία, ας το δούμε. Και προστίθεται αλλά στο τέλος. Και μπορώ να προσθέσω και ένα μήνυμα. Ωραία, πώς μπορώ να αποφύγω να προσθέσω και ένα μήνυμα. Τι θα πρέπει να αλλάξω στην PHP. Όταν γράφω ένα καινό μήνυμα να μην φαίνεται εκεί πέρα. Συνάρτηση empty που είχαμε δει στα προηγούμενα μαθήματα της PHP. Αν είναι empty λοιπόν, να μην κάνω το ερώτημα. Άρα αν δεν είναι empty, εντάξει μπορεί να γίνει αυτό. Ωραία. Εδώ μια παρατήρηση που δεν έχουμε ξαναδεί προηγουμένως. Μπορώ να κάνω return μέσα σε αρχεία, εκτός από συναρτήσεις, το οποίο τι σημαίνει τερματισμός της εκτέλεσης του συγκεκριμένου αρχείου. Εναλλακτικά μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συνάρτηση die που σταματάει την εκτέλεση, ούτε και αυτή την έχουμε δει. Αλλά είναι κάτι απλό, έτσι. Ναι. Δεν θα ήταν καλύτερο να ελέγχαμε αν το post είναι ίσο με ένα κενό αλφαρθμητικό. Όχι, το ίδιο πράγμα είναι αυτό. Αυτό ελέγχει αν είναι ορισμένο το κλειδί post στη μεταβλητή post και ταυτόχρονα δεν είναι το κενό αλφαρθμητικό. Ναι. Φτάζουμε το head allocation, δεν σταματάει έτσι η εκτέλεση. Όχι. Ναι, η ερώτηση είναι με το head allocation δεν σταματάει η εκτέλεση. Όχι. Θα στείλει το συγκεκριμένο header και μετά θα συνεχίσει η εκτέλεση του κόμπου. Αυτό είναι συνηθισμένο λάθος. Παρακαλώ. Συνήθως οι διαλόγους επίτες καλύτερα είναι να βάλεις το link του παράδειγμα της σελίδας στην PHP, γιατί έτσι βάζεις τον απάντηση να σας ανεβάσω από την αρχή. Ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Λέει ο συνάδελφος, εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε και include το index στην PHP. Κατευθείαν. Γιατί εδώ θα κάνει δύο HTTP ερωτήματα. Και άρα θα στείλει δύο φορές ένα HTTP request, θα πάρει δύο φορές μία απάντηση, μία για αυτό το αρχείο και μία για το index.php. Άρα νομίζω δεν χρειάζεται να το κάνουμε τώρα εδώ πέρα.
Ναι, το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι αν κάνω εδώ ανανέωση, θα με ρωτήσει αν θέλω να ξαναστείλω τα ίδια στοιχεία. Οπότε. Δεν πάνω, πάνω, αν έχετε ένα πρόβλημα. Εντάξει, α το κάνουμε εντάξει στο παρόν. Ωραία. Εντάξει, α το δούμε κιόλα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Εντάξει, δουλεύει. Ωραία. Παρακαλώ. Αν στείλουμε πολλά κενά. Δεν είναι ησυχή, θα το μετρήσει σαν. Ναι, δεν μπορώ να στείλω ούτε 0. Γιατί το έμπτυξε στο 0, στο κενό, στο εφαρμοστικό που έχει το 0, επιστρέφει true edge. Αν βάλω πολλά κενά όμω, μπορεί να. Να στέλνετε. Ωραία. Αυτό είναι καλύτερο. Ωραία. Για να διορθώσω το πρόβλημα που είδε ο συνάδελφο, ότι αν βάλω πολλά κενά θα σταλεί όντω, μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συνάρτηση trim. Η οποία τι κάνει, κόβει τα κενά από αριστερά και από δεξιά. Μπορείτε να τι βρείτε όλε τι τεκμηρίε τη PHP. Ωραία. Θα ανεβάσουμε τα κώδικα για αυτό το παράδειγμα στο site και θα έχουμε και τη δημιουργία χρήση. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι πολύ δύσκολη κατά τη γνώμη μου. Όποιο πιστεύει ότι δεν έχει λύση. Όποιο πιστεύει ότι η λύση σα, α μου πει.